Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε για άλλο ένα πρωινό εδώ στην πρώτη ανάρτηση, στην εκπομπή που προβάλλεται καθημερινά από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είμαι η Νικολέτα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε κυρίως θέματα που αφορούν την ελληνική επικαιρότητα αλλά και φυσικά θέματα τα οποία αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα λοιπόν η ημέρα Πέμπτη, η ημερομηνία 6 του Δεκέμβρη του 2014. Ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι λίγο παγωμένος, καθώς η θερμοκρασία μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται γύρω στους 7 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να διαβάσουμε κυρίως τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Και ξεκινάμε λοιπόν, το 1820 ξεκινά η πρώτη προσπάθεια επαναπροώθησης των μαύρων από την Αμερική στην Αφρική με την δημιουργία του κράτους της Λιβερίας. Το 1825 καταδικάζεται και φυλακίζεται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ως ηγέτης της αντικυβερνητικής παράταξης μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1885 η κυβέρνηση του Χάρη Λαουτρικούπη καταραίει εξαιτίας των επεισοδίων Νίκολσον και της βαριάς φορολογίας. Και το 1922 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα. Σήμερα δηλαδή η εφημερίδα αυτή ονομάζεται Το Βήμα, που πρόσκειται στο κόμμα των φιλελευθέρων Βενιζελική Παράταξη, μεταξύ των ιδρυτών της ο Δημήτριος Λαμπράκης. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν συμβεί την 6η ημέρα του Φεβρουαρίου. Το 1748 γεννήθηκε ο Johann Adam Weishaupt, γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέχτας των Ιλουμινάτη. Το 1778 γεννήθηκε ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής και ήταν Ιταλός ποιητής. Και τέλος, το 1962 γεννήθηκε ο Axl Rose, Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής των Guns N' Roses. Πάμε όμως να ρίξουμε και μία ματιά στους ανθρώπους που αφήσαν την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1515 πέθανε ο Άλδος Μανούτιος, Ιταλός τυπογράφος, που διέδωσε μεγάλο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Το 1973 πέθανε ο Κάρλο Γκαλτόνι, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ίσως η σημαντικότερη φυσιογνωμία της Commedia dell'arte. Και τέλος, το 1804 πέθανε ο Τζόζεφ Πρίστλεϊ, κληρικός πολιτικός επιστήμονας και φυσικός που συνέφερε τα μέγιστα στην ανακάλυψη του οξυγόνου. Αυτά λοιπόν ήταν και τα σημαντικότερα γεγονότα και οι σημαντικότερες γεννήσεις αλλά και φυσικά οι σημαντικότεροι θάνατοι που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στους τίτλους από τις κυριότερες αθηναϊκές και αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Η μεγάλη ληστεία στις μαύρες ταμιακές. Πώς μας κλέβουν με εικονικές αποδείξεις. Κεφαλονιά. Σαν να ήθελε να βγει κάτι μέσα από τη γη. Να περάσουμε στην εφημερίδα Το Έθνος. Οι αλλαγές για αγρότες, πρόστιμα και φόρο υπεραξίας. Μετά από 15.000 ευρώ, η τήρηση βιβλίων για τους αγρότες. Μειώνονται στο μέσο τα πρόστιμα για τους εκπρόθεσμους. Με μαθητική φόρμουλα, ο φόρος υπεραξίας. Στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Διόδια φωτιά για το πάρτι των εργολάβων. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ εισέπραξαν οι εταιρείες ενώ τα έργα είναι παγωμένα. Πάμε όμως να δούμε και κάποια σημαντικότερα παραδείγματα. Αθήνα Λαμία με επιστροφή από 14,20. Το ποσό που θα πληρώνουμε από χθες και πέρα είναι 22,40. Από Αθήνα Θεσσαλονίκη με επιστροφή από 44,30. Θα πληρώνουμε 56 ευρώ και από Ελευσίνα στον Ισθμό, Διόδια δηλαδή και στις δύο κατευθύνσεις, ναι, και νέοι σταθμοί από 2,10 και 1,80. Στην εφημερίδα των συντακτών. Ταραχή στην Κουμουνδούρου, έντονο παρασκήνιο για την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη. Προκλητικές δηλώσεις για τους Εβραίους, και Χρυσή Αυγή. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Αθήνα, συμφωνία τώρα για τις τράπεζες. Αύριο η έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τότσι. Στα δίκτυα τους ΔΟΕ επιχειρήσεις και πρόσωπα και 66 Έλληνες στην Ολλανδία. Στην εφημερίδα Η Δημοκρατία.
Σουτ στο δεξί χέρι του Στουρνάρα. Ο Ρεφενές που μαζί με Θεοχάρη και Καραβίτη αποτελούσαν το τρίτο της καταστροφής. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων, αυξήσεις αποδοχών για 300.000 αναπόστρωτους και συνταξιούχους δικαστικούς, πανεπιστημιακούς ιατρούς του ΕΣΥ και διπλωματικούς υπαλλήλους. Στα 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το Υπουργείο Οικονομικών το δημοσιονομικό κενό από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Στην εφημερίδα Ημερησία, λύση ανάσα στην οικονομία. Αποπληρωμή χρέους σε 50 χρόνια με μειωμένο επιτόκιο. Στην τελική διαμόρφωση, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα. Εντυπωσιακά έσοδα έφεραν οι κατασχέσεις. Εισπράχθηκαν 867 εκατομμύρια ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στους τίτλους από την εφημερίδα «Η Αυγή εισηγείαν των ιδιωτών, διαλύουν τον ΕΟΠΗ». Εν ώψη εκλογών προσομοιώνουν μια λύση για το δημοσιονομικό χρέος. Διόδια από χθες αύξηση 56 και 66% στην Αθηνών Λαμίας. Στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, έμπρακτη αλληλεγγύη στο λαό της Κεφαλονιάς. Το εργατικό κέντρο Ζακίνθου παρέδωσε ήδη την πρώτη παρτίδα της βοήθειας που συγκέντρωσε. Συγκέντρωση στο Αργοστόλιο οργανώνει αύριο Παρασκευή η Επιτροπή Αγώνα. Δημήτρης Κουτσούμπας, στις εκλογές θα γίνει βήμα χειραφέτησης από τα ψεύτικα διλήμματα των κομμάτων του Ευρωμονοδρόμου. Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Τριπλάσιες οι επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν φόρους. 448,563 εταιρείες έχουν ληξει πρόθεσμα 40 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2013. Και τέλος να τελειώσουμε με την εφημερίδα «Η Εσπρέσο». Χαϊκάλης και Χορταρέας σε περιπέτειες. Το ΣΔΟΕ τσίμπησε τον γνωστό ηθοποιό και βουλευτή και τον εκκεντρικό αστρολόγο. Ο καρκίνος νίκησε και τη χρυσή φωνή. Μιλάμε για την Τζένι Βάνου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή εχθές. Γεννήθηκε, να πούμε, το 1939 και πέθανε την 5η μέρα του Φεβρουαρίου του 2014. Αυτές λοιπόν ήταν οι αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας και σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους τίτλους από τις κυριότερες αθλητικές μας εφημερίδες και ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Για πάντα στο λιμάνι, ο Μαρινάκης τίναξε την μπάγκα στον αέρα και αγόρασε τον Ρομπέρτο για την Ατλέντικο. Στην εφημερίδα Goal News. Special One, 6 εκατομμύρια ευρώ, κίνηση ματ του Μαρινάκη που συνδύασε ουσία και εντυπώσεις. Έπιασαν τόπο τα χρήματα του Μήτρογλου και ο Ολυμπιακός θωράκισε την άμυνά του για 4 χρόνια κρατώντας τον Ρομπέρτο για πάντα στο λιμάνι. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα των Φως των Σπορ. Τεράστια μεταγραφή και μάλιστα σε θέση goalkeeper, που είναι το α και το μέγα της κάθε ομάδας και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίες έχουν πολλές δυνατότητες για σπουδαίες διακρίσεις. Πάμε όμως να δούμε και την εφημερίδα «Η Πράσινη». Συγγνώμη, από ωραίος μοιραίος ο Ζέκα με την γκάφα στο 54ο λεπτό που έκρινε το μάτς. Ο Πορτογάλος έκανε μεγάλο παιχνίδι και ανέβαλε αντίκεια την ευθύνη της άδικης ήττας 1-0 λοιπόν από τον λίγο Αστέρα Τρίπολης. Στην εφημερίδα «Ώρα των Σπορ». Έτοιμο το πακέτο της Sport 5. Σίγουρα θα υπάρξει κάποιο είδους συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία. Ωστόσο, καμία δέσμευση δεν έχει η ΑΕΚ που είναι ανοιχτή σε κάθε είδους πρόταση από οπουδήποτε για την εμπορική ονομασία του γηπέδου. Στην εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα». Μαγιά με 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μαρινάκης έκανε ευτυχισμένους τους Ολυμπιακούς. Κόκκινος για 4,5 χρόνια ο Άγιος Ρομπέρτο. Στην εφημερίδα Γαύρος, Ρομπέρτο αλάνει για πάντα στο λιμάνι έως το 2018 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Πάμε να δούμε τους τίτλους από την εφημερίδα Live Sport. 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Άγιο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του για το τεράστιο deal του Μαρινάκη, ο οποίος έδεσε στο λιμάνι τον Ισπανό Κέρβερο μέχρι το 2100 με συμβόλαιο 4 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, να τελειώσουμε τις εφημερίδες τις αθλητικές με την Γάτα.
1,5 δίνουμε λεφτά κάθε μέρα. 8 και 5,25 πληρώνουν τα δύο σημερινά σκορ. Και τα δύο βγαίνουν από την απόδοση. 4 ως 4,60 οι αποδόσεις για τα τρία ημίχρονα και τελικά. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθηναϊκές και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Σε αυτό το σημείο να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την επικαιρότητα την ελληνική. Επιστρέψαμε, καλημέρα και πάλι και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στην πρώτη ανάρτηση. Να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το ζούγκλα.gr μέχρι και αυτή την ώρα και επιστρέφουμε. Και ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Ο εισαγγελέας της διαφθοράς, όλο το κύκλωμα τοκογραφίας με τις πλάτες δικαστικών και αστυνομικών. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, Διόδια Φαρμάκη. Νέες αυξήσεις από σήμερα στο οδικό δίκτυο Ελευσίνας Κορίνθου. Το πρωτοσέλιδο είναι από χθες αργά το βράδυ, γι' αυτό κιόλας λέει από σήμερα. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, Πογκρόμ Φυγοφυγάδων. Στην τσιμπίδα τους ΔΟΕ, βουλευτής Medium Διοικήτρια Νοσοκομείου και ποδοσφαιρικές ομάδες. Και τέλος, στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, Φίγκιο Κλειός για Γιακουμάτο. Ο Άριος Πάγος ζητεί την άρση ασυλίας του βουλευτή για την υπόθεση του γυροκομείου. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το ζούγκλα.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε το ζούγκλα.gr και να ενημερώνεστε μέχρι το τελευταίο λεπτό για θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική επικαιρότητα, αλλά και φυσικά για θέματα τα οποία αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Και πάμε σιγά σιγά εμείς να ξεκινήσουμε τα δικά μας, και όταν εννοώ όταν λέω τα δικά μας, εννοώ θέματα τα οποία έχουν κύριο στόχο, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, την Ελλάδα. Κρατούμενος λοιπόν, θα μιλήσουμε για άλλον έναν κρατούμενο, στην Γαδά έως την ερχόμενη Δευτέρα θα παραμείνει ο πρώην πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελος Φιλιππίδης, ο οποίος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Φιλιππίδης κατηγορείται για απιστία και άμεση συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα για δανειοδοτήσεις που χορήγησε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε επιχειρηματίες. Όπως είναι γνωστό, εις βάρος του πρώην επικεφαλής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες και δεύτερο ένταλμα σύλληψης για τις νέες κατηγορίες που αφορούν σε δανειοδοτήσεις εταιρείες real estate του επιχειρηματία του κυρίου Ευθυμίου. Η απέλαση όμως και η επιστροφή στην Ελλάδα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε περίπου στις 9 και 5 το αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών πτήση 1845 που μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελο Φιλιππίδη. Κατόπιν συνεννοήσεως του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με τις τουριστικές τουρκικές αρχές, αποφασίστηκε η απέλασή του από τη γείτονα χώρα και εκ τούτου επέστρεψε στην Ελλάδα. Δεδομένου πάντως ότι εκκρεμεί εις βάρος του ένταλμα συνελήφθη εντός του αεροδρομίου και μεταφέρθηκε άμεσα στην Γαδά στις 10 παρατέταρτο περίπου το πρωί. Κατά την προσαγωγή του στο κτίριο της Γαδά, ο Άγγελος Φιλιππίδης δήλωσε: «Προσήλθα άμεσα και οικειοθελώς, όπως είπα και χθες το βράδυ». Περίπου στις 10 και 20 το πρωί εξήλθε από το κτίριο και οδηγήθηκε στο κτίριο της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστεί το ένταλμα. Έχει αφαιθεί όμως ελεύθερος να πούμε, καθώς ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ταχυδρομικού Ταμιευτερίου είχε αφαιθεί ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους από τις τουρκικές αρχές στις 3 Φεβρουαρίου.
Το πρώτο ένταλμα σύλληψης κρίθηκε από το ειδικό δικαστήριο της Τουρκίας παράνομο με το αιτιολογικό ότι δεν έχει ξεκινήσει η δίκη του στην Ελλάδα. Έτσι κρίθηκε πως ο πρώην πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Υπενθυμίζεται πάντως ότι εχθές έγινε γνωστό πως ένα μικρό τέχνασμα είχε πιστεί η τουρκική δικαιοσύνη να αφήσει ελεύθερο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβολο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που κατηγορείται για την επισφαλή δάνεια του Ιδρύματος. Ο ίδιος και οι συνήγοροι του υποστήριξαν ενώπιον του τουρκικού δικαστηρίου δεν πρόκειται περί πολιτικής δίωξης, καθώς όπως ανέφερε ο πρώην κρατέος άνδρας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ήθελαν εμένα για να φτάσουν στον Καραμαλή που ήταν φίλος μου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον κύριο Φιλιππίδη. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο στο άκουσμά του δημιουργεί μία, θα λέγαμε, απογοήτευση για άλλη μια φορά, καθώς σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των διοδίων του οδικού δικτύου Ελευσίνας Κορίνθου ισχύουν από τα ξημερώματα της Τετάρτης, 5 Φεβρουαρίου, όποτε και άλλαξε η τιμολογική πολιτική των εταιριών που διαχειρίζονται τους δημόσιους δρόμους. Ταυτόχρονα θεωρείται σίγουρα πως θα αλλάξει και οι οδικές συνήθειες πολλών οδηγών που χρησιμοποιούν καθημερινά το εν λόγω δρόμο. Συγκεκριμένα στο σταθμό διοδίων της Ελευσίνας, όχι από σήμερα, λειτουργούν διόδια και από τις δύο πλευρές και όχι μόνο μία που ίσχυε μέχρι και χθες, που ήταν αυτή με την κατεύθυνση την Κόρυθο. Πλέον λοιπόν πληρώνουν διόδια και όσοι εισέρχονται στην Αθήνα. Από τις 5 λοιπόν του Φεβρουαρίου, όσοι διέρχονται πηγενέλα από τα διόδια Ελευσίνας θα καταβάλουν το ποσό των 4,20 €. Αύξηση δηλαδή 31,5%. Το ποσό που έδινε μέχρι και πριν από λίγες ώρες κάθε οδηγός γιοταχή για να περάσει από τα διόδια Ελευσίνας ήταν 3,20. Αλλά με το νέο τιμολόγιο αξίζει τα 4,20, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 31,5%. Αυτό συμβαίνει καθώς οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν 2,10 στο έλα και 2,10 στο πήγαινε. 4,20 το ποσό. Να πούμε πως παράλληλα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι πλευριακοί σταθμοί που ξεκινούν από την Ελευσίνα και φτάνουν μέχρι τον ισθμό της Κορίνθου. Συγκεκριμένα πληρώνουν διόδια οι οδηγοί που εισέρχονται αλλά και εξέρχονται από τις περιοχές Νέα Πέραμος, Πάχη Μεγάρων και Άγιοι Θεόδωροι, με το αντίτιμο να διαμορφώνεται για τα γιοταχή από 0,50 λεπτά σε 1,40 λεπτά ανάλογα με τον σταθμό. Το θέμα έχει απασχολήσει τις τοπικές κυρίως κοινωνίες, καθώς θα πρέπει από εδώ και στο εξής να καταβάλουν, όπως λένε, υψηλά ποσά για να καλύψουν αποστάσεις ελάχιστων χιλιόμετρων. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στην κίνηση της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό οδηγών θα κάνει την χρήση του δρόμου αυτού προκειμένου να μην πληρώνει τα διόδια. Το γεγονός αυτό θα επιβαρύνει σημαντικά περιοχές όπως το Μεγάλο Πεύκο, τους Αγίους Θεοδόρους, αλλά και κοινότητες αφού η παλιά εθνική οδό περνά μέσα από αυτές. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα διόδια και την αύξηση του 4, της τάξης του 31,5%, δηλαδή πλέον να ξέρετε θα πληρώνετε 4,20 € για να περάσετε τα διόδια. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, καθώς λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα τα στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Γνωστοί ηθοποιοί, προβεβλόμενα μέντιουμ αλλά και διευθυντές δημοσίων νοσοκομείων είναι μερικά από τα πρόσωπα τα οποία φιγουράρουν στη λίστα των φοροφυγάδων στο ΣΔΟΕ. Υπάρχει, να πούμε, και πρωτοσέλιδο στο zoungla.gr για να διαβάσετε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα. Στελέχη λοιπόν της υπηρεσίας, μιλώντας στο zoungla.gr, ανέφεραν ότι οι έλεγχοι αφορούν στον μήνα Ιανουάριο και ότι τα αποτελέσματα είναι άκρως αντιπωσιακά. Ο Ξεχασιάρης όμως, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι από τα πρόσωπα τα οποία πιάστηκαν στα δίκτυα της δίωξης, είναι ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Παύλος Χαϊκάλης. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, έπειτα από έρευνα που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι ο κ. Χαϊκάλης το έτος 2007 δεν έκοψε δύο αποδείξεις ύψους 55.000 €. Ο έλεγχος περαιώθηκε και τώρα αναμένεται καταλογισμός προστήμων, σημείωσαν οι ίδιες πηγές.
Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, στο ίδιο θέμα σε μια άλλη κυρία, καθώς βαθιά το χέρι στην τσέπη, αναμένεται να βάλει και η πρώην διευθύντρια του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Ευθυμία Δελγιανίδου, καθώς όπως διαπίστωσαν η Ράμπο τους ΔΟΕ, γιατί πλέον μιλάμε για Ράμπο τους ΔΟΕ, κατόπιν του ελέγχου που διενήργησαν, παρουσίασε αδικαιολόγητη προάυξηση της περιουσίας της κατά 631.000 ευρώ, 937. Στελέχη όμως του σώματος εξήγησαν στην ηλεκτρονική εφημερίδα ότι ο έλεγχος έγινε κατόπιν εντολής του εισαγγελέα διαφθορά, με αφορμή μία καταγγελία που είχε γίνει αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της κυρίας Δελγιανίδου. Αυτά λοιπόν, μπορείτε και εσείς να διαβάσετε αναλυτικά το δημοσίευμα αυτό στο zoogla.gr. Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το δεύτερο πρωτοσέλιδο, να το δείτε και εσείς. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στον κύριο Γιακουμάτο. Καθώς στην Βουλή διαβιβάζεται μέσω της αγγελίας του Αρείου Πάγου η δικογραφία με την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου. Η υπόθεση αφορά στον φάκελο που έχει ήδη σχηματιστεί εις βάρος 4 ατόμων για ανακριβή δήλωση φορολογικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται με οίκο ευγυρία στο ψυχικό. Συμφερόντων μελών της οικογένειας Γιακουμάτου. Η εισαγγελία ζητεί να ερευνηθεί τυχόν συμμετοχή του βουλευτή στην επιχείρηση και εμπλοκή του σε αξιόπινες πράξεις. Ως υπεροκρυπτόμενος ιδιοκτήτης του οίκου ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος, εμφανίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γεράσιμος Γιακουμάτος, σύμφωνα με τις καταθέσεις τροφίμων του Ιδρύματος. Η υπόθεση ξεκινά στα τέλη του 2012, όταν μια οικονομική αστυνομία έφτασε ανώνυμη καταγγελία, βάσει της οποίας το γυροκομείο εξέδιδε αποδείξεις με ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που είχαν καταβληθεί στην πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, ο κύριος Γιακουμάτος φέρεται να έδινε εντολές για τον τρόπο λειτουργίας του Ιδρύματος στην διαχειρίστρια του γυροκομείου, την κυρία Αναστασία Βαρδουλάκη, καθώς και στον Νικόλαο Ανέστο, ο οποίος αργότερα έγινε διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης. Ειδικότερα να πούμε πως σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων, ο κύριος Γιακουμάτος εμφανίζεται ως ο ιδιοκτήτης του οίκου ευγυρίας, αλλά και ως εκείνος που πραγματοποιούσε τις διαπραγματεύσεις για την οποία έκπτωση και στα εκδιδόμενα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Αίσθηση όμως προκαλεί το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, αλλά ήταν τα χρήματα που εισέπραξαν και άλλα είναι τα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις που λάμβαναν οι συγγενείς των τροφίμων στον οίκο ευγυρίας. Ένας μάρτυρας ονόματι ΑΤΑΦ κατέθεσε ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2012 πλήρωνε με τραπεζικές επιταγές το ποσό των 1.887 ευρώ το Σεπτέμβριο του 2012 και κατόπιν συμφωνίας με τον κύριο Γιακουμάτο, τον οποίο εμφάνισε ως αφεντικό του Ιδρύματος, πλήρωσε σε μετρητά 1.600 ευρώ και λάμβανε απόδειξη 1.130. Ένας άλλος όμως μάρτυρας, ονόμαστη Γάμα Μη, κατέθεσε ότι μέχρι και το Μάρτιο του 2012 πλήρωνε 1.776 ευρώ και λάμβανε ισόπωση απόδειξη από τον Απρίλιο του 2012, όμως και ύστερα από την έτοιμα και συνεννόησή του με τον κύριο Γιακουμάτο, ο οποίος εμφανίζεται και σε αυτή την περίπτωση ως ιδιοκτήτης του γεροκομείου, του έγινε έκπτωση ύψους περίπου 200 ευρώ, αλλά η απόδειξή του λάμβανε ήταν μόλις 1.130. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την υπόθεση με τον κύριο Γιακουμάτο. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Η ειδική εκδήλωση σε σχέση με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανδριατική και το Ιόνιο, η οποία συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Προεδρία και την Κομισιόν. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς. Θα συνεδριάσει επίσης το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών των Χωρών της Πρωτοβουλίας Ανδριατικής και Ιωνίου υπό την Προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας, Ντιμίρτ Μπουσάτι, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΕΒΣΕΙΡ έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Ιουνίου του 2014. Η υιοθέτηση της στρατηγικής θα γίνει με συμπέρασμα του Συμβουλίου το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας. Πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στον κύριο Χρυσοχοΐδη, καθώς σφοδρή επίθεση σε σεισμολόγους, οι οποίοι με δηλώσεις του δημιουργούν κλίμα ανησυχίας στους κατοίκους της Κεφαλονιάς, εξαπέλυσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ζητώντας τους να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Χρυσοχοΐδης τους χαρακτήρισε
μετασεισμών σεισμοπροφήτες, καλώντας τους να σοπάσουν και επισημένοντας πως η Κεφαλονιά είναι υπόθεση όλων. Βγαίνοντας λοιπόν από την Διυπουργική, ο Σίμος Κυριαδίκογλου δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση ενεργοποίησε όλες τις δυνάμεις της για να επανέλθει η Κεφαλονιά στους φυσικούς ρυθμούς της. Οι Κεφαλονίτες έχουν επιδείξει μεγάλο σθένος, όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό τους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοηθούν, τους εθελοντές και την Εκκλησία. Η προσπάθεια όμως της κυβέρνησης είναι τα τρία μέτωπα: η ανακούφιση των πληγέντων, η αποκατάσταση των ζημιών και η ενίσχυση των επιχειρήσεων. Για την αποτελεσματικότερη εποπτεία δημιουργείται μια κάθετη δομή σε κάθε Υπουργείο με επικεφαλή στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Στο Γενικό Συντονισμό ανελαμβάνει ο κύριος Δημήτρης Βορτζόπουλος στην Κεφαλονιά, όπου βρίσκεται ο Στράτος Σιμόπουλος, ενώ τον Γενικό Συντονισμό θα έχει ο Υπουργός κύριος Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Αυτά λοιπόν και για τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και πάμε σε ένα θέμα στην Κεφαλονιά, σε μια γυναίκα η οποία με δίνει ένα μήνυμα, το δικό της μήνυμα, δίνει στην καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ ισοσία της από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Κεφαλονιά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να δώσω ένα μήνυμα στα μέσα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας έδωσαν την ονομασία της, την ομοιότητα με την Άγγελα Μέρκελ. Εγώ στην ψυχή μου θέλω να βοηθάω όλο τον κόσμο και γι' αυτό θα κάνω έκκληση από τη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά και ειδικά εδώ στο Λιξούρι που είναι το σπίτι μου έγινε ρημαδιό. Ας μας βοηθήσει, δεν αντέχουμε άλλο χαράτσια. Σήμερα ο σεισμός χτύπησε εδώ στην Κεφαλονιά, αύριο κάπου αλλού. Σας παρακαλώ πολύ, είπε μεταξύ άλλων η Κεφαλονίτισσα που μοιάζει στην Γερμανίδα καγκελάριο. Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να δούμε και τη φωτογραφία της κυρίας. Βλέπουμε λοιπόν το βίντεο. Νομίζω ότι μοιάζει πάρα πολύ. Εσείς τι λέτε, παιδιά? Δεν της μοιάζει? Εγώ πιστεύω ότι η ομοιότητα είναι εμφανή και φαίνεται. Πάση περιπτώσει. Ξανθιά λοιπόν και αυτή, κοντομαλή, λίγο πιο τροφαντούλα. Νομίζω ότι την ξαναδείξει λίγο έτσι να τη δούμε. Νατ, σε παρακαλώ, αφού μοιάζει. Ας αλλάξουμε όμως θέμα. Είδαμε και την σωσία της κυρίας Μέρκελ στην Κεφαλονιά. Πάμε όμως στον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπου υπέρ της διατήρησης της ενιαίας τιμής του βιβλίου τοποθετήθηκε ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος σε χθεσινή σύσκεψη με εκπροσώπους του εκδοτικού και λογοτεχνικού χώρου. Ο θεσμός της ενιαίας τιμής του βιβλίου λειτουργεί θετικά και θα υποστηρίξουμε τη διατήρησή του, επιβεβαίωσε ο Υπουργός, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι γενικά είναι υπέρ της στην απελευθέρωση της αγοράς, όπου αυτή μπορεί να προσφέρει στον καταναλωτή, δηλαδή στον πολίτη. Όμως το βιβλίο δεν είναι σε διατίμηση, ούτε και η εκδοτική αγορά είναι κλειστή. Πιστεύω ότι ο δεσμός της ενιαίας τιμής λειτουργεί θετικά στην κατάργησή του, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Αντίθετα, θα δημιουργήσει νέα. Όπως και η κατάργηση της ενιαίας τιμής του βιβλίου δεν θα επηρεάσει καταστροφικά μόνο την αγορά του βιβλίου, θα επηρεάσει σοβαρά την γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Είπε ο ίδιος στη συνάντησή του με τον Αθανάσιο Ψυχογιό, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, Ιωάννη Κωνσταντάροπουλο και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Γιώργο Νίκα, από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, Φέδωνα Κιδωνιάτη από τον Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Κολοκύρη από την Εταιρεία Συγγραφέων, τον Διευθυντή Γραμμάτων του ΥΠΟΑ Αθανάσιο Μαράντο και παράγοντες του Υπουργείου. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τη συνέχεια της ελληνικής μας επικαιρότητας.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα εδώ από την πρώτη ανάρτηση. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας και μας παρακολουθούν. Να θυμίσουμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορείτε κι εσείς να μας παίρνετε τηλέφωνο, να μας λέτε οτιδήποτε εσείς θέλετε. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση papakizoungla.gr. Μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε όμως και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και πάμε να συνεχίσουμε τα θέματα τα οποία, όπως είπαμε, κυρίως αφορούν την Ελλάδα. Την ανάγκη λοιπόν επούλησης των πληγών από τις σεισμικές δονήσεις στην Κεφαλονιά επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που είχε στο Αργοστόλι από τους επικεφαλείς της περιφέρειας. Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημέρωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής, ο αντιπεριφερειάρχης για θέματα παιδείας Χρήστος Ανθής, η επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κύριος Σπύρτζης, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις οικοδομές μάλλον του νησιού και στην σύντηση των πληγέντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Κουρής ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη καταφθάνει στην Κεφαλονιά κρουαζερόπλοιων 90 κλίνων για να μην μένουν οι σεισμόπληκτοι στις σκηνές και στα αυτοκίνητά τους. Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους στο κέντρο επιχειρήσεων, ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι συντελείται ένα πολύ δύσκολο έργο και τους έδωσε συγχαρητήρια. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δυσκολίες δεν τελειώνουν, έχουν διάρκεια. Ελπίζω οι περισσότεροι στην πορεία να είστε αχρίαστοι. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε πώς να επουλώσουμε πιο γρήγορα τις πληγές, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετέβει στο Λιξούρι και επισκέφτηκε το κλειστό γυμναστήριο της περιοχής, όπου φιλοξενούνται σεισμόπληκτοι και ηλικιωμένοι από το γυροκομείο, το οποίο έχουν κηρυχθεί ακατάλληλο, το κτίριο του επαγγελματικού λυκείου καθώς και τους κεντρικούς δρόμους της πληγήσας περιοχής. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο τα λόγια του κυρίου Τσίπρα και επιστρέφουμε. Πρόεδρε, εκτός από την έκταση από αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εκτός από αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τις τρόπους της ενέργειας και εμείς έχουμε στέλνει να βοηθήσουμε τους κεφαλονίδες και τις υπηρεσίες κυρίως για τις υποδομές. Και στις υπόλοιπες υποδομές του νησιού, αλλά να δοθούν και λύσεις που θα μπορέσει το νησί να λειτουργήσει και πρόσφερα αλλά και σε σχέση με την επόμενη τουριστική περίοδο, θα είναι καλό από το σεισμό της Κεφαλονίας να βγουν κρίσιμα συμπεράσματα και για τη δημόσια διοίκηση και για τις συνέπειες μιας σοβαρής άσκησης του επαγγέλματος που τον επιχειρηματίες που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Η Κεφαλονία άντεξε. Οι νόμοι που είναι σε διαβούλευση και προτάσεις είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αν περάσουν αυτά που προβλέπονται να περάσουν και που προτείνει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή το Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με τα μητρά μηχανικών δημοσίων έργων, σε κάποιες δεκαετίες δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σε αυτό το σεισμό. Δεν θα δίνουμε συγχαρητήρια στον τεχνικό κόσμο που δεν έχουμε θύματα για καταρρεύσεις. Θα έχουμε θύματα για καταρρεύσεις. Επομένως, θεωρώ ότι όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις, θα πρέπει και κυρίως η κλιματική αντιπολίτευση, σε σχέση με αυτά που είναι στο τραπέζι για συζήτηση, να κάνουν παρεμβάσεις από τα συμπεράσματα που έχουν βγει του ΣΥΝΟΥ. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για λίγο. Σώμαση της πληγήσας περιοχές και να ενημερωθώ και από τους ανθρώπους εκεί για τα προβλήματά τους και για τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσφέρουν τις εκλώσεις αυτές τις πληγές. Θέλω να πω πριν φύγω ότι συντελείται ένα πολύ δύσκολο έργο και σας αξίζω συγχαρητήρια για το ότι είστε αφοσιωμένοι σε αυτό το έργο. Νομίζω ότι αυτές τις στιγμές αυτό που προέχει είναι πώς θα μπορέσει κανείς να συμβάλλει ώστε να γίνουν όλοι πιο αποτελεσματικοί και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και βεβαίως στις απαιτήσεις των συνανθρώπων μας που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πληγή. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δυσκολίες δεν τελειώνουν. Οι δυσκολίες έχουν διάρκεια, όπως είπατε,
Ας ευχηθούμε όμως όλοι, οι περισσότεροι από εσάς, να είστε από εδώ και πέρα αχρίαστοι, για να μπορέσουμε όλοι να συμβάλλουμε στην εκπλήρωση των λιγών. Πρόεδρε, εκτός από την έκταση από αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εκτός από αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τις τρόπους ανέργειας. Δέκτης όμως παραπώνων για τη συμπεριφορά του έγινε ο Αλέξης Τσίπρας στο Λιξούρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο της περιοχής που φιλοξενούνται σεισμόπληκτοι και ηλικιωμένοι από το γυροκομείο, το οποίο έχει κηρυχθεί ακατάλληλο, το κτίριο του επαγγελματικού λυκείου καθώς και τους κεντρικούς δρόμους της πληγήσας περιοχής. Ειδικότερα, να πούμε πως ο κάτοικος του χωριού Άγιος Δημήτριος, Χρήστος Κυριακάτος, ο οποίος βρίσκεται πιο έξω, λίγο πιο έξω από το Λιξούρι, στην περιοχή της Παλικής, έκανε νόημα σύμφωνα με τους χειρισμούς του στον κύριο Τσίπρα να σταματήσει και από το χωριό του, το οποίο είναι ένα από τα επλήγησαν περισσότερο από τους δύο μεγάλους σεισμούς. Επειδή ο κύριος Τσίπρας κατευθύνεται στο γήπεδο του Αγίου Αντωνίου, εκεί ο κύριος Κυριακάτος επέλεξε να του εκφράσει τη διαφωνία του ίδιου και των συγχωριανών του για την επιλογή του. Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε την ανάγκη επούλωσης των πληγών από τις σεισμικές δονήσεις στην Κεφαλονιά μετά την ενημέρωση που είχε στο Αργοστόλι από τους επικεφαλείς της περιφέρειας. Και πάμε σε ένα άλλο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Γλέζο, καθώς με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη, ζητά τη σύσταση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα. Αναλυτικά, ο κύριος Γλέζος αναφέρει στην επιστολή του στις 20 και 28 Μαρτίου του 2012 συνεδρίασαν από κοινού οι Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα τις γερμανικές οφειλές. Τα μέλη των παραπάνω επιτροπών που συμμετείχαν στη συνεδρίαση συμφώνησαν ως προς την ανάγκη σύστασης επιτροπής με αντικείμενο τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Την άποψη αυτή συμμερίζονται πολλοί ακόμα συνάδελφοι βουλευτές, ανάμεσα στους οποίους και μέλη της κυβερνούσας παράταξης, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος και η Σοφία Βούλτεψη, οι οποίοι ενώπιον του σώματος έχουν υποστηρίξει αυτή τους τη θέση. Επίσης, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Τσίπρας, σας έχει ζητήσει με επιστολή του την σύσταση Διακομματικής Επιτροπής. Είναι πολλές οι φορές που δημοσίως είτε από τα βιβλία της Βουλής, είτε με άρθρα, με βιβλία μου ή με ομιλίες, αλλά και με κατηδίαν σε εσάς τον ίδιο, έχω εκφράσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άποψή μου ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν χρέος να διεκδικήσουν όσα η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα. Επιπλέον, στις 24 Απριλίου 2013, κατά τη συζήτηση επερέστοσης που είχε καταθέσει από κοινού με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση αποδείχθηκε ότι πρέπει να διεκδικήσει τις εν λόγω οφειλές, παράλληλα δε από ότι τα κόμματα εξέφρασαν την ανάγκη σύστασης διακομματικής κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν και με το θέμα των γερμανικών οφειλών. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς στις Βρυξέλλες θα μετέβει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Φυσικά Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, καθώς στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Φεβρουαρίου μαζί με τον Επίτροπο Λάνζο Αντόρ, αν δεν κάνω λάθος, αρμόδιο για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη. Το συνέδριο θα εστιάσει στον τρόπο, στη βάση του συμφωνημένου νομοθετικού πλαισίου, με τον οποίο θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Επίσης, θα εξετάσει τις πολιτικές του που το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί και πρέπει να στηρίξει στο πλαίσιο των νέων επενδυτικών προτεραιοτήτων, με τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να επιταχθεί καλύτερα. Το συνέδριο θα φιλοξενήσει από την Ελληνική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά λοιπόν και για τον κύριο Βρούτσι. Και να περάσουμε στον κύριο Βενιζέλο, όπου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Ντιτμίρ Μπουσχάτι, θα συναντηθεί στις 4 η ώρα το απόγευμα, σήμερα δηλαδή στις 4 η ώρα το απόγευμα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και μετά, από την πέρα, μετά το πέρας αυτής, οι δύο υπουργοί θα προχωρήσουν, θα παραχωρήσουν δηλώσεις στον τύπο. Πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα, καθώς στο ιατρείο της Βουλής μεταφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας. Στο ιατρείο του παρασχέθηκαν στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι πρώτες βοήθειες και του δόθηκαν συστάσεις να προβεί μια σειρά ιατρικών εξετάσεων. Τώρα να πούμε πως ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Πάμε σε μία δίκη, καθώς στις 24 Φεβρουαρίου είναι εμφάνιση των Γρυβαία Βάτσικα στο Βρετανικό Ειρηνοδικείο. Πηγές λοιπόν από την πλευρά Γρυβαία Βάτσικα ανέφεραν στο Sky ότι το ζευγάρι επιθυμεί στην τελική εμφάνισή τους ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, αφού όμως πρώτα προχωρήσει στη νομική διαδικασία στην Βρετανία. Για τις 24 Φεβρουαρίου ορίστηκε η νέα εμφάνιση των Γρυβαία Βάτσικα στο Βρετανικό Ειρηνοδικείο, με ηρεμηνία κατά την οποία θα οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών εμφανίσεών τους ενώπιον των Βρετανικών Αρχών. Η υπεράσπιση έθεσε θέματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του ζεύγους στην Ελλάδα από τις αρχές, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη υπόθεση. Ο δικαστής προέβλεπε ότι η υπόθεση θα τραβήξει αρκετούς μήνες, ίσως και μέχρι το καλοκαίρι. Με αυτό δηλαδή το σκεπτικό μείωσε την υποχρέωση του ζεύγους να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα από 3-2 φορές την εβδομάδα. Οι υπόλοιποι περιοριστικοί όροι είναι οι ίδιοι με αυτούς που είχαμε πει και στην αρχή της υπόθεσης. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε σε μια περιοχή στην Εύβοια. Ήταν λοιπόν μία το μεσημέρι όταν ένας έντονος θόρυβος και δόνηση αναστάτωσαν τους 12 γέροντες του Βυσσαρόνιου Εκκλησιαστικού Γεροκομείου Εστίας και τον αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο Καπνίση που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις. Η σκεπή αλλά και το πάτωμα του παρακείμενου νεοκλασικού κτηρίου κατέρευσαν από την καθαρή τύχη. Πάλι καλά, δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί. Βλέπετε κι εσείς στα πλάνα σας πώς πέσανε τύχη από τον θόρυβο και όλο αυτό που έγινε στην Εστίας, στο γυροκομείο της Εστίας. Πάμε όμως στην Ηλία, καθώς νέες κινητοποίησεις στην Δούα Μαλιάδος προανήγγυλαν χθες οι αγρότες της Ηλίας μετά το τέλος της συγκέντρωσης στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στον κόμβο της Μαραθιάς. Οι αγρότες απέκλεισαν για περίπου μισή ώρα την Εθνική Οδό χωρίς να δημιουργήσουν απρόοπτα. Νωρίτερα να πούμε πως αγρότες από την Νότια Ηλία κατευθυνόμενοι προς τη Μαραθιά πέρασαν με αγροτικά μηχανήματα μέσα από την πόλη του Πύργου. Ας σημειωθεί ότι οι κινητοποίησεις των αγροτών της Ηλίας έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα, όπου σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να απομακρύνουν συγκεντρωμένους οι οποίοι είχαν αποκλειστεί την Εθνική Οδό. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τους αγρότες. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε μια μεγάλη φωνή όπου θρηνεί το ελληνικό πεντάγραμμο. Η Τζένι Βάνου, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πρόσφατα είχε υποβληθεί σε επέμβαση για αφαίρεση όγκου, απεβίωσε χθες στις 11 η ώρα το πρωί σε ηλικία 75 ετών στο νοσοκομείο Μεταξά. Να πούμε όμως μια σύντομη βιογραφία της κυρίας της Τζένι Βάνου. Η Τζένι Βάνου λοιπόν ήταν η Ελληνίδα τραγουδίστρια που διακρίθηκε με τη χαρακτηριστική της φωνή για αρκετές δεκαετίες στο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου το 1939 στην Αθήνα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ευγενία Βραχνού. Αρχικά σκόπευε να σπουδάσει στην φυσιομαθητική σχολή, αλλά με τη γνωριμία του με τον συνθέτη Μίμη Πλέσα, τον οποίο θεωρούσε μέντορά της, έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ξεκίνησε την καριέρα της στο λαϊκό τραγούδι το 1959 ως τραγουδίστρια ελαφράς ορχήστρας στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Χίλιες βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις. Σταθείς, όσο κι αν θες να μ' αρνηθείς, θα θυμηθείς τον ερωτά που ζήσαμε και θα με νοσταλγήσεις. Χίλιες βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις.
Χίλιες βραδιές θα προσπαθείς το παρελθόν να σβήσεις. Μα όταν θα έρθει μια βραδιά να σε τυλίξει μοναξιά θα θυμηθείς και τη δική. Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα τραγούδι από την Τζένι Βάνου. Τραγούδισε πρώτη φορά, να πούμε, μπροστά στο κοινό το 1964, όπου με το τραγούδι του Πλέσα τώρα πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφράς Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Σύντομα καθαρρυώθηκε ως τραγουδίστρια του ελαφρού τραγουδιού και ερμήνευε ντουέτα κυρίως με τον Γιάννη Βογιατζή. Στα τέλη του 1970 κυριάρχησε στο λαϊκό τραγούδι και το 1982 συναντά τον Τόλι Βοσκόπουλο, ο οποίος την κλείνει συμβόλαιο στην Κολούμπια και έτσι γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Υπήρξε βασική ερμηνεύτρια και μούσα πολλών συνθετών. Ερμήνευε τραγούδια του Μίμη Πλέσα, του Μίκη Θεοδωράκη, του Γιώργου Μουζάκη, του Κώστα Γιαννίδη και του Ζακ Ιακωβίδη, του Ατίκ και του Αλέκο Χρυσοβέργη, του Τάσου Μουσαφίρη και πολλούς άλλους. Έχει βραβευτεί για τη δουλειά της στην Ισπανία, την Πολωνία και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τα τελευταία χρόνια απήχε από την δικογραφία. Η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη φωνή, να ευχηθούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Αυτά λοιπόν από την ελληνική μας επικαιρότητα. Να πούμε πως στο κλείσιμο της εκπομπής θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Τζένις Βάνου. Να πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, στην διεθνή μας επικαιρότητα, καθώς η νέα χιονοθύελλα που πλήττει μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συνοδευόμενη από χιόνι κατά μέσο όρο 30 εκατοστών σε πολλές πολιτείες, σε μια ακτίνα από το Κάνσας έως και τη Μασαχουσέτη, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, καθώς περισσότερα από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Πενσιλβανία, που σχεδόν 500.000 άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτροδότηση. Το μεγάλο ύψος του χιονιού έχει επηρεάσει τα δίκτυα μεταφορών, προκαλώντας ακυρώσεις σε περισσότερες από 3.000 πτήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης στα αεροπορικά δεδομένα της ιστοσελίδας fightway.com. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στις περιοχές που επλήγησαν από τη νέα ισχυρή χιονοθύελλα. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε ένα ισπανικό φορτηγό πλοίο που σκίστηκε στα δύο, κυριολεκτικά όμως σκίστηκε στα δύο, το πλοίο Luno, το πρωί της Τετάρτης εν μέσω θαλασσοταραχής κοντά στην γαλλική πόλη Άγγλε, στα γαλλοβασνικά σύνορα θα λέγαμε. Τα 11 μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων και ένα τραυματίστηκε, απογκλωβίστηκαν με ελικόπτερο με μια γιγαντιαία επιχείρηση, η οποία δυσχέρωνονταν ακόμη περισσότερο από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, οι οποίοι άγγιζαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και τα δύο μέλη του πλοίου, το οποίο συγκρούστηκε με κυματοθράυστη, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μπαγιόν. Σημειώνεται λοιπόν ότι το πλοίο που έχει μήκος 100 μέτρα υπέστη βλάβη στη μηχανή του και τον απόπλου του από τον Παγιόν και είναι μια περιοχή που επικράτησε σφοδρή κακοκαιρία με τα κύματα να φτάνουν μέχρι και τα 6 μέτρα. Αυτά λοιπόν και από το πλοίο που κόπηκε στα δύο. Να περάσουμε όμως στην Ρωσία, όπου ένα τρένο που μετέφερε 32 δεξαμένες συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου εκτροχιάστηκε χθες στο Κίροφ 900 μέτρα ανατολικά της Μόσχας, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πυρκαγιά, που ανακοίνωσε το Ρώσικο Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, διευκρινίζοντας ότι οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για θύματα. Το τρένο εκτροχιάστηκε γύρω στις 5 η ώρα, τοπική ώρα, 3 η ώρα δηλαδή Ελλάδος. Περίπου 10 δεξαμενές πήραν φωτιά και πάνω από 400 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιοχή. Πηγή του Υπουργείου δήλωσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα. Πάνω από 250 πυροσβέστες και διασώστες εστάλησαν στην περιοχή για την κατάσβεση της φωτιάς. Αυτά λοιπόν και για τη Ρωσία. Να παραμείνουμε όμως στη Ρωσία και να μιλήσουμε λίγο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι. Την Παρασκευή λοιπόν, ανοίγει αύριο δηλαδή Παρασκευή, ανοίγει η αυλαία των πολυσυζητημένων χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι. Κάτω από τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την επιτυχία της διοργάνωσης βοηθούν 25.000 εθελοντές. Οι διοργανωτές αποκαλύπτουν μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τις δομές της Ολυμπιάδας.
Το πρώτο δηλαδή είναι η Ολυμπιάδα με τις εγγυητές αποστάσεις στην ιστορία. Η χειμερινή Ολυμπιάδα είναι η πιο συμπαγή στην ιστορία των αγώνων. Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των αθλητών αθλητικών εγκαταστάσεων είναι 48 χιλιόμετρα. Οι ειδικές συγκοινωνίες μεταφέρουν στους αθλητές σε 82 διαδρομές και ο μέσος όρος μεταφοράς από τον αθλητικό χώρο είναι 18 λεπτά. Το δεύτερο είναι η ευρύτανη δημοσιογραφική κάλυψη. Το βασικό κέντρο του τύπου του Σότσι έχει εγκαταστήσει περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Τις ημέρες των αγώνων σε αυτό θα εργάζονται περίπου 8.000 ανταποκριτές των διαπιστευμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και περισσότεροι από 6.000 εκφωνητές ραδιοφώνου και τηλεόρασης, οι οποίοι θα εκπροσωπούν περίπου 70 μέσα σε όλο τον κόσμο. Όπως εκτιμά η Οργανωτική Επιτροπή του Σότσι 2014, τη χειμερινή Ολυμπιάδα αναμένεται να παρακολουθήσουν περίπου 3,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Το τρίτο που κοιτάνε είναι το Σότσι να διεκδικηθούν 98 σετ μεταλλίων. Τα μετάλλια θα είναι από τα πιο μεγάλα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα έχουν διάμετρο 10 εκατοστά και πάχους 1 εκατοστό. Η μάζα των μεταλλίων κυμαίνεται από 460 έως 531 γραμμάρια. Όλα τα χρυσά μετάλλια είναι φτιαγμένα από σιδηροκράματα με επιτικάλυψη του πολύτιμου μετάλλου. Συνολικά για την κατασκευή των χρυσών μεταλλίων χρησιμοποιήθηκαν 3 κιλά χρυσού. Το τέταρτο λοιπόν είναι τα χρώματα του λογότυπου της χειμερινής Ολυμπιάδας αντιστοιχούν με αυτά της ρωσικής τρικολόφ. Το άσπρο συμβολίζει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς χειμερινούς αγώνες. Το μπλε είναι σύμβολο του ζωηρού χρώματος του ουρανού. Το κόκκινο σύμφωνα με την έμπνευση των δημιουργών τους παραπέμπουν στο ορεινό θέατρο Κράσνα Παλιάνα. Η λέξη κράσνη κόκκινος αρχικά σημαίνει στη ρωσική γλώσσα όμορφο. Το πέμπτο λοιπόν που πρέπει να κοιτάξουμε είναι προς τιμήν των αγώνων κυκλοφόρησε μια ειδική Ολυμπιακή έκδοση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Mario και Sonic. Στο παιχνίδι το οποίο είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Nintendo Wii, αν έτσι λέγεται, Nintendo Wii, υπάρχει αναπαράσταση των αληθινών αθλητικών εγκαταστάσεων. Ακριβώς 1.000 μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, σε αρκετές πόλεις της Ρωσίας είχαν αρχίσει να λειτουργούν ρολόγια αντίστροφης μέτρησης, τα οποία ήταν δυνατό να δει κάποιος πόσες μέρες, ώρες και λεπτά και φυσικά δευτερόλεπτα απομένουν για την έναρξη των αγώνων. Αυτά λοιπόν και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα πρέπει σε εισαγωγικά είναι γύρω στα 17. Μπορείτε και εσείς λοιπόν να μπείτε στο zoogla.gr στα διεθνή θέματα και να διαβάσετε αν σας τρώει περιέργεια λίγο παραπάνω για το τι κάποιοι που έχει βάλει η ρώσικη κυβέρνηση σχετικά με τους αγώνες που θα ξεκινήσουν αύριο. Πάμε όμως στην Βοσνία, όπου σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στην Τούζλα. Χιλιάδες λοιπόν πολιτές διαμαρτυρήθηκαν για το οικονομικό διέξοδο και να κλείσουν εργοστάσια στην περιοχή. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης, οι αστυνομικές δυνάμεις όμως τους απέτρεψαν. Οι εκλογές δεν θα αλλάξουν τίποτα, μόνο οι διαδηλώσεις μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και νομίζω ότι μόνο οι δυναμικές κινητοποίησεις μπορούν να διώξουν την κυβέρνηση, δήλωσε ένας από τους διαδηλωτές. Το κέντρο της πόλης στην Βόρεια Βοσνία μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα ενώ οι δυνάμεις καταστολής επιχείρησαν να διασπάσουν το συγκεντρωμένο πλήθος με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Στα βία επεισόδια τραυματίστηκαν 22 άτομα ενώ η αστυνομία συνέλαβε δεκάδες διαδηλωτές. Πάμε όμως στην Γαλλία, καθώς 20 χρόνια μετά τη σφαγή 800.000 ανθρώπων στην Ρουάντα ξεκίνησε στο Παρίσι η πρώτη δίκη για την απόφαση ευθυνών της γενοκτονίας. Η διαδικασία σηματοδοτεί και την αλλαγή προσέγγισης από την Γαλλία που μέχρι πρότινος στηρούσε αρνητική στάση στα αιτήματα έκδοσης Χούτου και Ρουάντα. Κατηγορούμενος ο 54χρονος παραπληγικός σήμερα, Σιμπικαγκούα Πασκάλ, λοχαγός των μυστικών υπηρεσιών που θεωρείται συνυπεύθυνος μια σειράς βαρύτατων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Μετανιώνουμε για την παρέμβασή μας με 20 χρόνια καθυστέρηση. Από μια άλλη πλευρά όμως θα δώσουμε μια άλλη ισχύ. Πιστεύουμε ότι έστω και μετά από 20 χρόνια πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα γεγονότα και να μην ξεχάσουμε ούτε να εκμεταλλευτούμε τον αγώνα, τους υποστήριξε ο δικηγόρος του Ζαν Σιμών. Στις 7 εβδομάδες που αναμένεται να διαρκέσει η δίκη θα ακουστούν ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τα φρικιαστικά γεγονότα προ-20 ετίας,
Χούτου και Τούτσι, χωρίζει άβυσσος όχι καταβόλων, η εθνικότητα όσο η εθνοτική όσο κυρίως κοινωνική. Η ανεξαρτησία της Ρουάντας το 1962 τροφοδοτεί τους μύχιους πόθους των εξόριστων Τούτσι να αποτελέσουν την πραγματική εξουσία. Κατά τη διάρκεια 5 αιώνων από Κυπροτερίων Γερμανών και Βελγίων έχουν πολιτικά κυρίαρχο ρόλο και καταπίεζαν τον Χούντου. Το 1994 η κατάρριψη του αεροσκάφους που μετέφερε τον πρόεδρο Γκιουβανάλ Χαμπιαριμάνα παρερχόμενο από τους Χούτου δίνει την τελευταία αφορμή. Μέσα σε 100 ημέρες συντελείται η αποκαλούμενη και ταχύτερη γενοκτονία όλων των εποχών. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την Γαλλία. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς 3 χρόνια μετά την έναρξη της έρευνας για κατάργηση δεσπόζουσας θέσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Google κατέληξαν σε συμβιβασμό. Η Google δεσμεύεται ότι στο μέλλον, όταν προωθεί τις δικές της εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης, για παράδειγμα για εστιατόρια, ξενοδοχεία και προϊόντα, παράλληλα θα παρουσιάζονται οι σελίδες 3 ανταγωνιστών της, με τυχαία την αντικειμενική επιλογή. Είναι η 3η λοιπόν πρόταση που κατέθεσε η Google στην Επιτροπή. Μετά λοιπόν από προσεκτική τελετή και σκληρές διαπραγματεύσεις που έφεραν βελτίωση όσων πρότεινε η Google στα μέσα του Ιανουαρίου, πιστεύω ότι σήμερα οι νέες προτάσεις της Google μπορούν να απαντήσουν στα θέματα ανταγωνισμού που τους θέσαμε, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Χουακίν Αλμούνια. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η Google θα δίνει τη δυνατότητα σε παρόχους περιεχομένου τη δυνατότητα εξαίρεσης από τις σελίδες της. Θα άρει δηλαδή τις απαιτήσεις αποκλειστικότητας στις συμφωνίες με τους εκδότες. Τέλος, θα αφαιρέσει τους περιορισμούς διαφημιστικής καμπάνιας και άλλες μηχανές αναζήτησης παράλληλα με τη δική της. Παρ' όλα αυτά, οι αναγνώστες της Google διαμαρτύρονται ότι η εταιρεία έπεσε στα μαλακά. Η πρόταση της Google επέφερε επικρίσεις από τουλάχιστον 100 εταιρείες. Ωστόσο, αυτή η φορά η Κομισιόν δεν θα ζητήσει τις αντιδράσεις τους. «Στόχος μου είναι η προστασία των καταναλωτών και όχι των ανταγωνιστών», διαμήνευσε ο Χουακίν Αλμούνια. Αυτά λοιπόν και αφόσον αφορά την Google. Πριν επιστρέψουμε όμως στις ταινίες της εβδομάδας, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πολύ πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε, καλημέρα για άλλη μια φορά και πάμε να συνεχίσουμε τα θέματα που πλέον δεν αφορούν, γιατί μιλήσαμε για τα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας, μιλήσαμε για θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Πάμε όμως να δούμε κάτι το οποίο αφορά ταινίες, κινηματογράφο κλπ. Το 1987 ο Robocop κατέφερε να ανανεώσει το είδος της επιστημονικής φαντασίας, αποσπώντας όχι μόνο καλές κριτικές, αλλά και 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Από σήμερα λοιπόν, 6 Φεβρουαρίου, στους κινηματογράφους. Η εξαιρετικά θερμή υποδοχή του κοινού δημιούργησε 2 συνεχείς, μια τηλεοπτική σειρά, animated σειρές, video games και κόμικ. Αυτή η απόλυτη κληρονομιά αξιοποιεί την Τζόζε Παντίχα σε συνεργασία με τον ταλαντούχο σενεριογράφο James Van Der Brind και υπόσχεται να επαναφέρει τον Robocop στο καθήκον αλλά και τις αίθουσες σε μια εντυπωσιακή και πολύπεδη περιπέτεια. Η ταινία έχει καταιγιστική δράση, ενώ η επιστροφή του στους κινηματογραφικού συμβόλου θέτει ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση σε σχέση με την τεχνολογία. Πάμε όμως να δούμε το τρέιλερ του Robocop και επιστρέφουμε. What if I told you that even the worst neighborhood in America could be made completely safe? How do I know this? Because it's happening right now in every country in the world but this one. It is great to see American machines helping to promote peace abroad. So then tell me, why can't we use these machines here at home? Why is America so robophobic?
We need to give Americans a product they can love, a figure they can rally behind. We can't put a machine on the street. Forget machines. They want a product with a conscience. Something that knows what it feels like to be human. Give your mom a kiss. My baby. Too slow, boy. We're gonna put a man inside a machine. Time to wake him up. Make him more tactical. Let's go with black. Quality control, EM-208 versus Tin Man. Wow. We are going to make a lot of money. He's coming. Won't play good cop, bad cop. Bad cop, RoboCop. He's undoing what we did to him. Shut him down! Thank you for your cooperation. Η Έμα λοιπόν Άλεν φωτογραφίζεται και δημιουργεί τη δική της ταινία μέσα από αναλλαγές του εαυτού του. Η Βρετανίδα καλλιτέχνης, η οποία ασχολείται με το body painting, έκανε καμβά το πρόσωπο και το σώμα της για να αποτυπώσει 750 διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα από τις φωτογραφίες. Οι καθολωτικές εικόνες αρχίζουν μαρτυρούν το πέρασμα του χρόνου, ώστε ένα μπουκέτο λουλούδια αναδέειαζει και το κεφάλι της αποτριπτίζεται στην αναγέννηση. Η φωτογραφία ενός εμβρίου μάρτυρα στην αρχή της ζωής. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Η Έμα Άλεν φωτογραφίζεται και δημιουργεί τη δική της ταινία μέσα από εναλλαγές του εαυτού της. Η Βρετανίδα καλλιτέχνης, η οποία ασχολείται με το body painting, έκανε καμβά το πρόσωπο και το σώμα της για να αποτυπώσει 750 διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα από φωτογραφίες. Οι καθηλωτικές εικόνες αρχικά μαρτυρούν το πέρασμα του χρόνου, ώσπου ένα μπουκέτο λουλούδια αναδύεται από το κρανίο, σηματοδοτώντας την αναγέννηση. Ένα έμβριο ζωγραφισμένο στο πρόσωπο μαρτυρά την αρχή της ζωής. Το βίντεο έχει πάνω από 1 εκατομμύριο χτυπήματα στο YouTube και το Vimeo από τον περασμένο Νοέμβριο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Είδαμε λοιπόν και την φωτογράφηση, παύλα βίντεο, της Βρετανίδας καλλιτέχνης. Ενδιαφέρον θα μπορούσαμε να πούμε, και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί η Ρόκοφου με το Ζούγκλα Vibes. Να ξέρετε πως εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί εδώ στις 7 η ώρα το πρωί, να αναλύσουμε για άλλη μια μέρα θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την καλλιτέχνηδα που άφησε την τελευταία της πνοή εχθές. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Χίλιες βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις. Κι όπου κι αν πας κι όπου σταθείς, όσο κι αν θες να μ' αρνηθείς, θα θυμηθείς τον ερωτά που ζήσα. Yeah.
θα θυμηθείς και τη δική μου συντρόφια.